Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα. Πλησίασε η ώρα, αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Κανείς μη κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς. Καλησπέρα. Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015 και είμαστε εδώ για μία άλλη φορά με τον Νίκο Αρμένη να κουβεντιάσουμε πολιτικά, ποδοσφαιρικά, οικονομικά. Έχουμε γίνει και ειδικοί και στα οικονομικά τώρα. Χαίρετε. Θέλοντας και μη, καλησπέρα και από μένα. Είναι μια καινούργια εβδομάδα και νομίζω ότι είναι από τις πιο κρίσιμες εβδομάδες αυτής της νέας χρονιάς. Νομίζω αυτή και η επόμενη θα κρίνει πώς θα περπατήσουμε παρακάτω. Αν θα περπατήσουμε όρθιοι, αν θα μπουσουλήσουμε, πώς θα πάει το πράγμα. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει μια αίσθηση, πάντως εκείνο που εισπράττεις από τον κόσμο είναι μια ανάταση, μια αισιοδοξία. Τώρα δεν ξέρω αν θα... Και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ναι. Τον άκουσα σήμερα στις δηλώσεις μετά την συνάντηση με τον Αυστριακό Καγκελάριο, ξαναείπε, όπως το είπε και χθες, ότι είναι αισιόδοξο πως θα υπάρξει συμφωνία επωφελής και για τις δύο πλευρές. Κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε, διότι μέχρι τώρα τα όχι είναι πολλά που έχει εισπράξει. Ναι, νομίζω ότι η Νίκο μου έχει κάθε δικαίωμα να είναι αισιόδοξο, εφόσον έχει σχέδιο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έχει σχέδιο. Οι συζητήσεις που γίνονται με τους Ευρωπαίους υπευθύνους και αρμόδιους για την κατάσταση στην Ελλάδα δείχνει ότι έχουν κάπου πάει. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη βεβαίως η συζήτηση για τις προγραμματικές εξαγγελίες, δηλώσεις της κυβέρνησης. Μιλάνε οι βουλευτές, μιλάνε οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Στη Βουλή υπάρχει ο οργασμός. Παράλληλα όμως υπάρχει και οικονομικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με Αλέξανδρο Κλώσσα, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση, συζήτηση, θα μας πει ο ίδιος το ρεπορτάζ, από τον Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Θα μας δώσει ρεπορτάζ για το τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση. Καλό απόγευμα, Αλέξανδρε. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Είμαστε εν αναμονή του κυρίου Βαρουφάκη για την ενημέρωση, γιατί είχε την ομιλία του στη Βουλή για τις προγραμματικές δηλώσεις. Είναι δεδομένο ότι η στάση, σύμφωνα και με αυτά που είπε ο κύριος Βαρουφάκη στην Βουλή, η στάση της κυβέρνησης δεν αλλάζει, δηλαδή επιμένει να μην αποδέχεται το υφιστάμενο μνημόνιο και το υφιστάμενο πρόγραμμα, να ζητάει μια γέφυρα μέχρι το τέλος της άνοιξης, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για να συζητήσει με τους Ευρωπαίους τις δικές της προτάσεις πλέον και όχι τις προτάσεις που υπήρχαν μέχρι τώρα στο τραπέζι. Και είναι δεδομένο ότι τις επόμενες ημέρες και στο άτομο Eurogroup της 11ης Φεβρουαρίου και στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά και κυρίως στο Eurogroup της 16ης Φεβρουαρίου, θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τις προθέσεις αλλά και τις προτάσεις των δύο πλευρών. Υπήρξε μια συνεννόηση, σύμφωνα με πληροφορίες, από αυτό το έκτακτο ταξίδι του κυρίου Βίζερ και του κυρίου Κορτέλο στην Αθήνα την Κυριακή. Έκαναν μια στάση για την Κωνσταντινούπολη για την σύνοδο του G20, οι δύο άνθρωποι συναντήθηκαν με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και με τον κύριο Δραγασάκη και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες έβαλαν κάτω τις προτάσεις ελληνικής κυβέρνησης και τις κοστολόγησαν για να δουν τι είναι αυτό και πρακτικά και επίσημα τι είναι αυτό που δίνει, που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση και αν μπορεί να το αποδεχθεί η απέναντι πλευρά. Υπάρχει κάποια πληροφορία για το πώς το είδαν τα μέτρα και τις προτάσεις? Όχι, δεν υπάρχει καμία πληροφορία. Μένουμε ακόμα στα ίδια, ότι είμαστε κοντά αλλά είμαστε και μακριά. Θα βρούμε λύση, είναι η εκτίμηση της ελληνικής πλευράς στο τέλος. Δηλαδή, εκτιμούν ότι είναι λογικό στην αρχή της διαπραγμάτευσης, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί ο πολιτικός χρόνος να είναι πολύ πυκνός, αλλά είμαστε στην αρχή της διαπραγμάτευσης ακόμα. Είναι λογικό λοιπόν και οι δύο πλευρές να παραμένουν αμετακίνητες στη θέση τους. Εκτιμούν ότι θα υπάρξει η προσέγγιση αυτή που θα επιτρέψει να γίνει η πολυαναμενόμενη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Κάτι ξέρουν που δεν ξέρουμε εμείς ή που δεν καταλαβαίνουμε εμείς πάντως, Αλέξανδρε,
Γιατί τουλάχιστον η εικόνα που σχηματίζει κανείς με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία, νομίζω. Ναι, θα έλεγα ότι δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε ένα τέτοιο σκηνικό ένταση μεταξύ των δύο πλευρών Ελλάδας και δανειστών, που το κλίμα είναι ότι πηγαίνουμε για να τα σπάσουμε, για να χαλάσουμε συμφωνίες. Και στο τέλος υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Το είχαμε δει πολλές φορές το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη φορά βέβαια υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι από τη μία πλευρά είναι μια κυβέρνηση που ζητάει κάτι τελείως διαφορετικό, δηλαδή ζητάει την κατάργηση της μνημονίου στην πραγματικότητα. Ωστόσο έχουμε συνηθίσει από τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις που θεωρητικά είμαστε στα άκρα και κάποια στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει συμφωνία. Μακάρι να γίνει αυτό, μακάρι. Μακάρι να τα δούμε. Είσαι στο ρεπορτάζ. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Καλό απόγευμα. Είναι αυτό που λέμε, Νίκο, ότι ενδεχομένως να έχουν κάποια χαρτιά κάποιους άσους στο μανίκι από όλες τις πλευρές, και η μία πλευρά και η άλλη. Εγώ πιστεύω ότι είναι προς όφελος της Ευρώπης και προς όφελος και της χώρας να μην πάμε στα βράχια, να μην σπάσει η συμφωνία και να βρεθεί ένα modus vivendi για να κάτσουν κάτω. Γιατί καλός ή κακός υπάρχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα, υπάρχει ένα κόμμα το οποίο με άλλο πρόγραμμα κέρδισε τις εκλογές και νομίζω ότι και αυτό πρέπει να είναι σεβαστό, πρέπει να μπει... Ήδη ο Πρωθυπουργός σε μία σειρά από ζητήματα έχει κάνει πίσω, έχει βάλει νερό στο κρασί του. Δηλαδή το ότι μία σειρά από παροχές τις έχει πάει χρονικά παρακάτω μετά από ένα εξάμηνο και βλέπουμε και είναι και σε βάθος χρόνου, και είναι και λογικό και σωστό, και σωστό. Δείχνει από την πλευρά του ότι έχει κάνει κάποια βήματα πίσω. Αν άκουγε κανείς δηλαδή όσα λέει σήμερα, όσα είπε χθες ο κ. Τσίπρας στη Βουλή και όσα έλεγε πριν από τις εκλογές, βλέπουμε μια μετατόπιση, είναι σαφέστατο. Ναι, γιατί τώρα, ξέρεις κάτι, θα σε τώρα επί της ουσίας όμως, επί της ουσίας της διαπραγμάτευσης, ικανοποιεί αυτό το ύφος του κ. Τσίπρα την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ναι, κοίταξε να δεις, αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής, ότι κακά τα ψέματα σε όλα τα κράτη, μην αυτομαστιγωνόμαστε μόνο, όταν είσαι πρώτων εκλογών λες και πέντε κουβέντες παραπάνω. Καλά, ναι, σαφώς. Λοιπόν, σαφώς. Το ζήτημα λοιπόν είναι το εξής, ότι θεωρώ ότι όταν καθίσανε στις υπουργικές καρέκλες, όταν πήραν τα χαρτιά μπροστά τους και ακόμα παίρνουν, δηλαδή και ακόμα ενημερώνονται οι υπουργοί, μην τρελαθούμε, σίγουρα θα είδαν ότι κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν τώρα, χωρίς κόστος. Κάποια αργότερα και κάποια καθόλου. Και κάποια καθόλου. Έτσι θα γίνει. Βεβαίως. Για να ξέρουμε τι λέμε. Σαφώς, σαφώς. Αλλά το να δώσεις ρεύμα, εγώ επαναλαμβάνω, το να δώσεις ρεύμα σε μια οικογένεια που δεν έχει εισόδημα, θεωρώ ότι δεν είναι. Τέλος πάντων, όλα αυτά, Μάκη, θα τα δούμε. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι πώς θα φτάσουμε σε συμφωνία με τους εταίρους. Εταίρους. Βεβαίως. Διότι χωρίς συμφωνία, 1η Μαρτίου τελειώνει η ρευστότητα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σου κόβει το χρήμα. Λένε ότι είναι εξασφαλισμένη η ρευστότητα. Όχι, δεν είναι εξασφαλισμένη. Από πού είναι όχι εξασφαλισμένη. SAE, όχι SAE. Δεν είναι εξασφαλισμένη από πουθενά. Για ένα χι χρονικό διάστημα ναι, μπορεί ναι. να. Ωραία. Και... Λοιπόν, εγώ λέω να μας βάλει ο Νίκος ο Σκαρής να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από τις χθεσινές δηλώσεις του. Τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Όπου κλείσαν έτσι και λίγο συναισθηματικά φορτισμένες. Στο τέλος ο Αλέξης Τσίπρας ήταν έτσι συναισθηματικά φορτισμένος. Να δούμε ένα κομμάτι από τις προγραμματικές δηλώσεις και μετά θα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Αλφόνσο Βιτάλη να μας μεταφέρει και ρεπορτάζ και από την Αυστρία όπου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός και συνάντησε τον Αυστριακό Καγκελάριο. Πάμε να δούμε τον Αλέξη Τσίπρα χθες το βράδυ στη Βουλή. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ανάκτηση της λαϊκής μας είχε καταργηθεί μέσα από διαρκείς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Όσες και όσους στηρίζουν τις προσπάθειές μας σε ένα πλαίσιο εθνικής συνεννόησης, με μοναδικό γνώμονα την κοινωνική σωτηρία.
Προχωράμε στην καταγραφή των περιουσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήταν περισσότερο πλάνα παρά δηλώσεις. Δεν συμβαίνουν αυτές τις εκδόσεις. Ξέρουμε πάντως τι είπε χθες. Ξέρουμε ακριβώς τι είπε. Νομίζω ότι πάμε καλύτερα να συνδεθούμε με τον Αλφόνσο Βιτάλη, τον καλό συνάδελφο, να μας σχολιάσει και τις χθεσινές προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και να μας δώσει ρεπορτάζ και από το ταξίδι στην Αυστρία. Αλφόνσο, καλό απόγευμα. Καλώς απόγευμα. Καλώς απόγευμα και καλή εκπομπή. Λοιπόν, θέλω να μας πεις καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και πώς είδες τον Αλέξη Τσίπρα πλέον ως Πρωθυπουργό της χώρας. Κοιτάξτε, από ό,τι φάνηκε τις προγραμματικές δηλώσεις, καταρχήν σταθερός στις εξαγγελίες που είχε κάνει και κυρίως στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν 15-20 μέρες μετά τις εκλογές ή 10 μέρες μετά τις εκλογές να πάρει πίσω όσα έχει πει? Δύσκολο θα ήταν να κάνει δηλαδή το αντίστροφο, να αρχίσει να μαζεύει. Σε δύσκολη συγκυρία και για τον ίδιο και για τη χώρα κατέθεσε αυτό το πλαίσιο, το οποίο ήταν και το πλαίσιο στο οποίο είχε δεσμευτεί προεκλογικά. Μένει βέβαια το ερωτηματικό τι, πόσα και πώς θα υλοποιηθούν από όλα αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, φαίνεται ότι ο κ. Πρωθυπουργός έχει ένα σχεδιασμό άμεσων μέτρων, τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο, και σε συνάντηση με τις διαβουλεύσεις που γίνονται με τους Ευρωπαίους. Σε αυτό ήταν απολύτως σαφής και απολύτως καθαρός χθες. Αυτά τα πρώτα μέτρα που ανακοίνωσε για την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης και για την ανακούφιση ομάδων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, δηλαδή άστεγους ανθρώπους που στερούνται ακόμα και το φαΐ, είναι ένα πακέτο χωρίς υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά και φαίνεται ότι είναι ταυτόχρονα πάρα πολύ καλά δουλεμένο και μπορεί να το τρέξει γρήγορα. Από την άλλη, μένουν μία σειρά από σημαντικά ζητήματα και από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, τα οποία φαίνεται ότι τα πάει σε βάθος τετραετίας. Όπως για παράδειγμα το θέμα της επαναφοράς του κατώτατου μισθού στα 751, το οποίο το μεταθέτει λίγο πίσω, το πάει προς το 16. Και έβαλε Αλφόνσο και στη συζήτηση ότι θα γίνει και με κοινωνικό διάλογο. Βεβαίως, με τους κοινωνικούς εταίρους. Ναι. Αυτά επίσης που είναι σημαντικά είναι ένα πακέτο μέτρων θεσμικών τομών που αναγγέλει ο Πρωθυπουργός. Να δούμε τι θα γίνουν βέβαια από αυτά. Παράδειγμα, στα εργασιακά προσπαθεί να επαναφέρει πίσω τον πυρήνα των εργασιακών σχέσεων και των συνθήκων που πρέπει να διέπουν τις εργασιακές σχέσεις. Αυτός είναι και σκληρός πυρήνας, ενώ από τη μία είναι ο σκληρός πυρήνας ενός κράτους δικαίου που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, απ' την άλλη όμως είναι και ένας σκληρός πυρήνας για τους δανειστές που εκεί είναι αποφασισμένοι να δώσουν πολύ σκληρή μάχη για αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας δύσκολα στοιχήματα. Αλφόνσο, να σε διακόψω εδώ πέρα. Δεν είναι αντίφαση αυτό όμως? Δηλαδή, από τη μία να είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο, δηλαδή δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι απολύτως σωστό. Και από την άλλη, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να σου βάζει ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να έχει συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι απολύτως σωστό αυτό που λέτε. Γι' αυτό ακριβώς επέμεινα και εγώ ίδιο σε αυτή την αντίφαση. Και κάτι ακόμα, να το πω μισό βήμα πιο μακριά, αν μπορώ. Τι έχει συμβεί, τι συνέβη σε όλη την Ευρώπη και η Ευρώπη προχώρησε, ότι υπήρχε μια θεσμοθετημένη και καλά λειτουργούσα δημοκρατία, δημοκρατική θεσμή με άψογη λειτουργία σε όλη την Ευρώπη και παράλληλα αναπτύχθηκε ένα καθεστώς, θα λέγαμε, διαπραγμάτευσης, διαβούλευσης ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους για τις σχέσεις εργασίας, για τις ανταμοιβές. Εκεί πάνω στηρίχθηκε όλη η ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η περίφημη περίοδος της έντονης οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης στηρίχθηκε σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πυρήνα. Και αυτός ο πυρήνας
έχει μείνει και στηρίζει και την ίδια τη γερμανική οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι παρά το ότι και εκεί υπάρχουν περιορισμοί, υπήρχαν περιορισμοί στους μισθούς, υπήρχαν μια σειρά από πράγματα, ο πυρήνας αυτός δεν έσπασε. Ούτε στις βόρειες χώρες έχει σπάσει αυτός ο πυρήνας. Είναι αδιανόητο για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και για την ευρωπαϊκή ταυτότητα να σπάσει αυτός ο πυρήνας. Παρόλα αυτά, η αντίδραση των αγορών αλλά και ευρωπαίων αξιωματούχων με κορυφαίο το γνωστό tweet του Όλι Ρεν έδειξαν ότι δεν τα άκουσαν όλα αυτά με καλή διάθεση οι εταιρείες. Αυτό είναι σωστό. Υπάρχουν κατά τη γνώμη μου διακυμάνσεις στις αντιδράσεις και να τις δούμε από την αρχή. Εάν πάρει κανένας ένα μεγάλο κομμάτι του βρετανικού τύπου και του αμερικανικού θα δει ότι εκεί επισημαίνονται δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός επέμεινε και δίνει μάχη για να δώσει μία ανακούφιση στους κοινωνικά αδύναμους και λένε όλοι ότι μίλησε στους ανέργους, αυτούς που υποφέρουν. Αυτό δεν είναι αρνητικό. Από την άλλη είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε ότι ένας πυρήνας, θα λέγαμε του establishment, του ευρωπαϊκού, έρχεται να θέσει ορισμένους περιορισμούς, έρχεται να επιβάλλει εκ νέου ζητήματα τα οποία είναι σε αντίφαση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή μιλάς για την Ευρώπη, για την Ενωμένη Ευρώπη, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να παραμερείς τους δημοκρατικούς θεσμούς και τον πυρήνα που λέγεται εργασιακές σχέσεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ στην Ελλάδα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά κάτι. Τι γνωρίζουμε πολύ καλά? Ότι γίναμε το εργαστήρι μη πειραμάτων μιας ακραίας αντίληψης, δεν θα λέγονται καν νεοφιλελεύθερης, μιας πολύ ακραίας οικονομικής αντίληψης. Μιας αντίληψης η οποία υπήρχε, είδαμε σπέρματά της στην περιβόητη δημοκρατία της Βαϊμάρης και είδαμε και πού οδήγησε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία οφείλει να τα συζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως οι νομιμοποιημένοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτοί που έχουν πηγάσει από ψήφο του λαού, όπως είναι το Ευρωκοινοβούλιο και τα όργανα τα οποία έχουν μια νομιμοποίηση, έστω και έμεση. Αυτά οφείλουν να μπουν επιτέπειτος. Και μην ξεχνάτε ότι στην έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τρόικα έχουν επισημανθεί όλα αυτά τα πράγματα. Ασχέτως αν αναγνωρίζετε στο τέλος και δεν υπήρχαν μέτρα, ενδεχομένως η Ελλάδα να έχει καταρρεύσει. Όλα αυτά έχουν επισημανθεί. Ο χρόνος που απομένει μέχρι να καταλήξουμε με το καλό σε μια συμφωνία με τους εταίρους επαρκεί για να κάνουν και εκείνοι αυτά τα βήματα που απαιτούνται πίσω? Γιατί νομίζω ότι πια κυλάει επικίνδυνα αντίστροφα το χρονόμετρο. Είναι πολύ σωστό αυτό που βάζετε και θα έλεγα ότι και οι γνώσεις που έγιναν από τον Αυστριακό Καγκελάριο και τον κύριο Τσίπρα δείχνουν ότι υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία. Αλλά να σου πω κάτι, ο χρόνος είναι και πολύς αλλά και λίγος. Σωστό. Να πούμε γιατί είναι πολύς καταρχήν. Είναι πολύς ο χρόνος, διότι μιλώντας μεταξύ μας αλλά πολύ ειλικρινά, ξέρουμε ότι δεν είναι θέμα αριθμών. Είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων πλέον. Δηλαδή δεν ξέρουν οι Ευρωπαίοι τους αριθμούς, τους ξέρουν. Ξέρουν πολύ καλά ότι για να αναιρέσεις ένα από τα δημοσιονομικά μέτρα που προκαλούν ύφεση, θα πρέπει να ξαναφέρεις άλλο ένα το οποίο επίσης προκαλεί ύφεση. Λιγότερο ή περισσότερο να προκαλεί ύφεση. Λοιπόν, τους αριθμούς ξέρουν πάρα πολύ καλά. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Αν όχι να αλλάξει ριζικά αυτό το πλαίσιο, γιατί το θεωρώ δύσκολο να κάνει απότομα πίσω το ιερατείο, αλλά μπορεί να γίνουν μερικά βήματα. Ναι, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Υπ' αυτή την έννοια ο χρόνος φτάνει. Εάν πάμε στη λογική ότι θα διαπραγματευόμαστε βήμα-βήμα, αριθμό-αριθμό, για να πείσουμε ή να μην πείσουμε και να λέμε ότι το έλλειμμα θα είναι τόσο, αλλά μπορεί να το κάνουμε και τόσο με αυτό το φόρο, εκεί ο χρόνος μπορεί να είναι και μακρύς. Λοιπόν, το διάστημα για μια
έντιμη πολιτική συμφωνία είναι επαρκέστατο. Αυτό είναι εκτίμηση των πάντων. Απλά δεν το λέμε δημόσια. Είναι ένα θέμα πολιτικής βούλησης. Να πει κάποιος ότι δίνω μια μικρή ανάσα στην Ελλάδα, δουλεύω μαζί με την ελληνική πλευρά για να δημιουργηθεί ένα πιο βιώσιμο πρόγραμμα προσαρμογής και να δούμε αργότερα, όταν θα έχουν ξεπεραστεί ίσως και οι τελευταίες αντιδράσεις που υπάρχουν από την πλευρά της Γερμανίας, μία συνολικότερη ρύθμιση ακόμα και για το χρέος, το οποίο είναι στο τραπέζι και αυτό το ζήτημα, και δεν ξέρω όμως πόσο πολλοί θα μπουν στο πυρήνα αυτού του θέματος τώρα ή αν θα αρκεστούν σε ρυθμίσεις οι οποίες θα δίνουν μια βαθιά ανάσα για ένα διάστημα. Αλφόνσο, να πάμε στη συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Αυστριακό Καγκελάριο, τελείωσε πριν από λίγη ώρα. Θέλω να μου πεις, καταρχάς, γιατί είναι τόσο φιλέλληνας ο Αυστριακός. Είναι σοσιαλιστής. Ναι, από την ημέρα που, από το βράδυ των εκλογών, έχει εκφράσει και τη συμπάθειά του στον Αλέξη Τσίπρα και είναι πολύ έτσι θετικός. Είναι καλό, ναι. Είναι καλό, ναι. Και βλέπουμε παράλληλα και φωτογραφίες από την υποδοχή Αυστριακών και Ελλήνων στο χιονισμένο. Και τις παρακολούθησα τις φωτογραφίες, ναι, είναι πραγματικά, διότι δεν είναι μόνο Έλληνες που ζουν στην Αυστρία, είναι και Αυστριακοί. Ναι. Είναι μια έτσι ωραίες εικόνες στο χιονισμένο τοπίο. Για πες μας λοιπόν, καταρχάς, εσένα σου προκαλεί έκπληξη αυτή η στάση του Αυστριακού? Όχι, η Αυστρία πάντα είχε μια προσέγγιση πολύ πιο προσεκτική για την ελληνική κρίση. Μην ξεχνάτε και κάτι ακόμα, ότι υπήρχαν πάντα ζεστές σχέσεις και είχαν και μια κατανόηση ελληνικές θέσεις αρκετές φορές και στο παρελθόν. Θυμίζω τον Μπρούνο Κρέισκι. Μάλιστα. Νομίζω ότι οι Αυστριακοί έχουν μια δική τους λογική και μια δική τους κουλτούρα σε αυτά τα πράγματα, και έχουν και κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Έχουν ένα καλό επίπεδο ζωής, έχουν έναν ρυθμό που δουλεύει καλά η οικονομία τους και ταυτόχρονα έχουν ένα σταθερό δημοσιονομικό πλαίσιο. Λοιπόν, έχουν μια κουλτούρα και κυρίως έχουν μάθει από το παρελθόν, από άσχημες συγκυρίες στο παρελθόν, σαν και αυτές που ανέφερα ως παράδειγμα, και έχουν και τον τρόπο να σου μεταδώσουν και μερικά πράγματα. Δεν είναι τόσο πολύ της τιμωρητικής πολιτικής, να το πω απλά. Είναι της πολιτικής, της αντίληψης να λυθούν θέματα. Και είναι χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικές οι επισημάνσεις του κυρίου Φάιμαν, του Αυστριακού Καγκελάριου, ότι είπε υπάρχει μόνο ένας στόχος, η Ελλάδα να παραμείνει μέλος Ευρωζώνης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό από τη χώρα που ακούγεται και από τη γειτονία που έχει με μια άλλη χώρα. Πάντως εμένα με ανησυχεί που ξανά συζητάμε για το αν θα πρέπει να μείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Ακούω δηλαδή τοποθετήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων για το αν θα πρέπει η Ελλάδα να μείνει στην Ευρωζώνη ή όχι. Αυτό το είχαμε λύσει. Και νομίζω ότι δεν είναι. Συμφωνώ μαζί σας. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας. Με ανησυχεί που γίνεται ξανά αυτή η κουβέντα, αυτό θέλω να πω. Χωρίς να πιστεύω ότι κινδυνεύουμε, έτσι. Ναι. Ή αν γίνεται ως ένα χαρτί το οποίο κυκλοφορεί για να συγκρατεί και τους μεν και τους δε. Ναι. Διότι σωστό. Η αίσθηση που διαμορφώνω είναι ότι η αυστριακή πλευρά, λόγω και αυτής της πιο εγκύτερης σχέσης που είχε με την Ελλάδα και στο διάστημα της κρίσης, έχει μάλλον έναν άτυπο διαμεσολαβητικό ρόλο και εκεί θα πρέπει να προσέξουμε και έναν περίπου ανάλογο ρόλο που φαίνεται να διαδραματίζει και η βελγική κυβέρνηση. Και θα προσθέσω ότι φαίνεται τις τελευταίες μέρες, επειδή μπορώ να χρησιμοποιήσω μια έτσι λαϊκή έκφραση, κύριε συνάδελφοι, έτσι. Απλώθηκε ο τραχανάς από όλες τις πλευρές. Σωστό. Εχθές οι προγραμματικές δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, νωρίτερα οι δηλώσεις του Βερολίνου που απέρριπταν στην ουσία το πρόγραμμα γέφυρα που θέλει η ελληνική πλευρά, αλλά έχουμε δει τι. Ότι μπαίνουν στη μέση διάφοροι παράγοντες οι οποίοι προσπαθούν να εξομαλύνουν αυτή την κατάσταση
και να λειτουργήσουν ως δίευμα επικοινωνίας και να, πώς να το πούμε, να προχωρήσει μια διαδικασία συνομιλιών. Είπα ότι είναι η αυστριακή κυβέρνηση κατά την πρώτη, κατά την εκτίμησή μου, και οι Βέλγοι θα παίζουν και θα παίξουν ένα τέτοιο ρόλο. Συγκρατήστε ότι ο κ. Γιούγκερ, με τους προβληματισμούς που έχει ο καθένας, φαίνεται να θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία εξομάλυνσης. Δεν τυχαίο ότι με εντολή δική του λέγεται ότι ήρθανε στην Αθήνα χθες και την ώρα που γίνονταν οι προγραμματικές δηλώσεις και ο κ. Τόμας Βάιζερ, ο επικεφαλής του Euro Working Group, και ο κ. Ντέκλαν Κοστέλο, ο οποίος ήταν ο εντεταλμένος της Κομισιόν στην Τρόικα. Υπάρχει επίσης και μια πολύ προσεκτική κίνηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που προσπαθεί και αυτό να έχει ένα ρόλο διαμεσολάβησης λόγω και των γνωστών θέσεων που έχει εκφράσει για το θέμα του ελληνικού χρέους. Και έρχεται και ο Άγγελ Γκουρία, ο ΩΣΑ, με τον οποίο θα συναντηθεί και αύριο ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος και αυτός φαίνεται να μπαίνει ειδικά με το κομμάτι που λέγεται μεταρρύθμιση, πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, και ιδιαίτερα για τον κρατικό τομέα και για το άνοιγμα των αγορών. Άρα απλώνονται τα χαρτιά στο τραπέζι και, όπως είπα, ο χρόνος είναι πάρα πολύ καλός από τη στιγμή που θα υπάρξει πολιτική συμφωνία. Όλο είναι θέμα πολιτικής συμφωνίας. Και αυτό δεν το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι μόνο, το λένε κορυφαίοι οικονομολόγοι και Έλληνες και ξένοι. Τα πράγματα είναι απλά, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να ξεφύγουμε από αυτές τις λογικές των τιμωρητικών πολιτικών και να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αν δοθούν κάποιες πρώτες ανάσες στην Ελλάδα, ενδεχομένως στη συνέχεια να γίνουν και πιο θετικά και πιο γρήγορα τα βήματα και από ελληνικές πλευρές. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό με τον Αλφόνσο. Νομίζω ότι η πρώτη ανάσα είναι το θέμα. Να πάρουμε μια ανάσα, λίγο χρονικό διάστημα. Ωραία. Και μετά τα πράγματα θα κυλήσουν. Το θέμα είναι τώρα να βγούμε να από την πίεση. Είμαστε σαν στριμωγμένοι στη γωνία. Αλφόνσο, Αλφόνσο. Μισό λεπτό μόνο, ναι, βεβαίως. Να συγκρατήσουμε το κλίμα που θα υπάρξει στη συνάντηση που αρχίσει. Στη συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Ομπάμα, στον Μπάρακ Ομπάμα και Άγγελα Μέρκελ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εκεί θα βγει. Βέβαια. Λοιπόν, Αλφόνσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Να σε καλά. Ήταν ο Αλφόνσο Βιτάλης, καλός συνάδελφος στο ραδιόφωνο της Νέριτ. Ένας άνθρωπος που ξέρει και τα εξωτερικά θέματα πάρα πολύ καλά. Χρόνια συντάκτης εξωτερικού ρεπορτάζ και όχι μόνο, και κυβερνητικού. Ναι, όντως αυτό είναι, πιστεύω, Νίκο, και το κλειδί της υπόθεσης, ότι αν οι Ευρωπαίοι θελήσουν να δώσουν. Η Σύνοδος Κορυφής και το Eurogroup και μεθαύριο, αλλά και το επόμενο μετά τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί είναι αυτές οι τρεις ημερομηνίες, είναι σταθμοί. Εάν φτάσουμε στο Eurogroup, ξημερώσει η επόμενη μέρα και η Ελλάδα είναι όρθια και έχουμε κάπως συγκλίνει, υπάρχει δηλαδή κοινός τόπος. Τελείωσε, θα πάμε παρακάτω. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, επειδή κάνεις το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε χθες δύο εικόνες από την πλευρά της συντηρητικής παράταξης που θέλω να τις σχολιάσουμε. Μία αρνητική και μία θετική, κατά την άποψη. Η αρνητική εικόνα ήταν τα άδεια έδρανα της πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το τρίτο φάουλ. Είναι μισό λεπτό. Στις προγραμματικές δηλώσεις. Το θετικό είναι η παρουσία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στη Βουλή, ο οποίος με πολύ απλό τρόπο και με πολύ ειλικρινή, θα έλεγα, διάθεση, όταν τον ρωτήσαν οι δημοσιογράφοι τι ήρθε να κάνει, είπε: ήρθα να ακούσω τον νέο πρωθυπουργό. Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά. Με τη σειρά. Το πρώτο, που είναι η αρνητική πλευρά, όπως το είπες πολύ σωστά, για μένα είναι το τρίτο φάουλ που κάνει η Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Και αν ο Νίκος μας ρίξει και ο Νίκος Οσκαρής μας ρίξει τα πλάνα, θα το δούμε κάποια στιγμή. Φαίνεται στα πλάνα μας, φαίνεται το κενό της. Λοιπόν, το πρώτο φάουλ ήταν που ο κύριος Σαμαράς δεν πήγε στο Μαξίμου να παραδώσει στον κύριο Τσίπρα. Και τα υπόλοιπα που είπε μετά ήταν δικαιολογίες. Έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο φάουλ
είναι ότι προχθές όταν τον πλησίασε ο κύριος Τσίπρας, ναι, δεν σηκώθηκε όπως επιτάσσουν οι στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς να τον χαιρετήσει. Το τρίτο φάουλ είναι ότι πολλοί βουλευτές χθες της Νέας Δημοκρατίας επέλεξαν, πλάνο εδώ είναι, ναι, επέλεξαν να μην παραστούν χθες στη Βουλή. Γιατί, και πώς αύριο αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να καταγγείλουν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για μια σειρά από ζητήματα, γιατί αυτό είναι και ο θεσμικός του ρόλος, να ασκούν κριτική. Πώς θα το κάνουν αυτό, όταν δεν ήταν παρόντες στην ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων. Υπάρχει κάποιος λόγος, ξέρεις, έχεις μάθει το ρεπορτάζ. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν θέλω να απαντήσω. Δεν υπάρχει λόγος. Άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα, ο οποίος ήταν στη Βουλή, να λέει σε μια ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι ήταν μια εικόνα που δεν του άρεσε ούτε εκείνου. Προφανώς. Τέλος πάντων. Ο κάθε ένας αποφασίζει μόνος του. Γελάω γιατί θα σου κάνω ερώτηση τώρα η οποία θα γελάσεις και εσύ. Μήπως προτιμήσαν να δουν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ενδεχομένως, αλλά πώς. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία θα έπρεπε να ήταν μέσα στην Ελλάδα. Καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι 97 ετών. Τον Οκτώβρη θα κλείσει τα 97. Και σε αυτή την προχωρημένη ηλικία, ξέρεις πολύ καλά ότι έχει μια εξαιρετική οξυδιαρκία. Καταρχάς είναι και το έχει πει και ο ίδιος, αλλά όποιος διαβάζει και την ιστορία και το, είναι ακρεφνής κοινοβουλευτικός. Σαφέστατα. Με αυτή την, δηλαδή, ό,τι και ήθελε να κάνει. Ναι, αυτό ακριβώς θα σου λέω. Η πορεία του, ό,τι έχει κάνει, θετικά, αρνητικά, να τα βάλουμε κάτω, να τα ζυγίσουμε. Τα έχει κάνει όλα μες στη Βουλή. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είτε συμφωνεί κανείς μαζί του, είτε διαφωνεί κανείς μαζί του, οφείλει ο καθένας όμως να αναγνωρίσει ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα από τις πιο σημαντικές στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου μας. Συμφωνώ μαζί σου. Και εγώ τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Πιστεύω ότι ξεχώρισε και ξεχωρίζει ακόμη και για τη διορατικότητά του και για την ιδεολογική του συνέπεια. Δεν ήταν ποτέ τη μία αλφα την άλλη βήτα. Ήταν ένας κεντρός φιλελεύθερος πολιτικός. Και δηλαδή είχε συνέπεια, ιδεολογική συνέπεια. Πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Με όποιο κόστος. Και το τρίτο πιστεύω ότι σε όλη του την πολιτική διαδρομή δεν υπολόγισε αρκετές φορές το πολιτικό κόστος. Όχι. Και πλήρωσε μερικές φορές και μεγαλύτερο από αυτό που του αναλογούσε. Ναι, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θα συμφωνήσω. Ξέρω ότι αρκετοί διαφωνούν μαζί μου, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και εδώ θέλω να βάλω και τώρα, εχθές λοιπόν, με αυτή την κίνηση, έδειξε νομίζω την κρισιμότητα των στιγμών. Ναι. Έδειξε έμπρακτα ο κ. Μητσοτάκης πόσο κρίσιμες είναι οι ώρες για την χώρα μας, για τον τόπο μας. Και γι' αυτό με ενδιαφέρον προσήλθε στην συνεδρίαση. Εγώ θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχει μια παράμετρος στην πολιτική ζωή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η οποία πραγματικά πιστεύω ότι ήταν ένα από τα πολλά που τον ώθησε να είναι παρόν χθες στο Κοινοβούλιο. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι από τους ελάχιστους πολιτικούς του αστικού μπλοκ που ήταν πάντα και σε δύσκολες εποχές υπέρ της εθνικής συνεννόησης. Και δεν μιλάω τώρα που ξέρεις τα ζητήματα είναι οικονομικής φύσεως κυρίως και λιγότερο πολιτικής. Μιλάω για δύσκολες εποχές. Αμέσως μετά τον εμφύλιο. Έμπρακτα, βεβαίως, αυτό λέω. Λοιπόν, ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, θα το τσεκάρω και στην άλλη εκπομπή θα το δούμε, που είχε προτείνει την νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μιλάμε για δεκαετία του 50 τώρα, δεν μιλάμε τώρα. Θα σου πω κάτι που φαντάζομαι θα το ξέρει. Στην Κρήτη. Ναι, είναι ο μόνο τόπο που δεν έχει καταγωγή του κ. Μητσοτάκη. Δεν είχαμε εμφύλιο. Ναι. Γιατί? Γιατί ο κ. Μητσοτάκη, εκπροσωπώντα του κεντρώου και κεντροδεξιού. Την εθνική. Πώ την έλεγε, ΕΚΟ ή ΕΟΚ, δεν θυμάμαι. Εθνική Οργάνωση Κρήτη. Ακριβώ. Ήρθε σε συμφωνία με το ΕΑΜ στο Θέρισο, βέβαια, ένα γνωστό χωριό του των Χανίων. Των Χανίων. Εκεί ναι, ξεκίνησε την επανάσταση και ο Βενιζέλος. Είναι από την οικογένεια του Βενιζέλου. Βεβαίως. Και έτσι στην Κρήτη δεν είχαμε εμφύλιο. Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά σου λέω, ήταν και από τους ανθρώπους που την έννοια της εθνικής συμφιλίωσης την έκανε πράξη με κόστος. Γιατί εκείνη την εποχή, το 50. Αστός πολιτικός του φιλελεύθερου χώρου που είχε πολεμήσει. Εδώ Μάκη πήρε 46% το 1989 και στην κυβέρνηση που συγκροτήθηκε με τον συνασπισμό Τζανή, δεν ήταν εκείνος πρωθυπουργός. Έκανε πίσω, δεν ήταν εκείνος πρωθυπουργός. Κατάφερε και ήρθε σε συμφωνία, για μένα
Για πρώτη φορά μετά τον εμφύλιο, αριστερή και δεξί βρέθηκαν μαζί. Συγκυβέρνησαν, όχι απλά βρέθηκαν μαζί, βέβαια. Πήγαμε παρακάτω. Βέβαια. Λοιπόν, και έκανε πίσω. Δεν κοίταξε πολύ καλά την καρδιά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την εκπομπή, Νίκο, και να καλησπερίσουμε τον Τάσο Παπά, δημοσιογράφο της Εφημερίδας των Συντακτών, υπεύθυνο για το Φίλο του Σαββατοκύριακου. Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς να μας πεις δύο κουβέντες πώς πάει η εφημερίδα. Γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τα έντυπα. Η εφημερίδα, η δική μου άποψη είναι ότι ό,τι και να γίνει, είναι ένα μέσο που ενημερώνομαι και δεν μπορώ να το αλλάξω. Πώς πάει η εφημερίδα, πες μου. Λοιπόν, καλά πάει. Βοηθάει και η συγκυρία και οι συνθήκες. Υπάρχει αγωνία, υπάρχει πάθος, ενθουσιασμός. Σε αυτές τις συνθήκες οι κυκλοφορίες ανεβαίνουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να συμφωνούμε με την ιδέα ότι η εφημερίδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά το κυρίαρχο μέσο ενημέρωση όπως ήταν το παρελθόν. Και δεν θα δούμε ποτέ ξανά αυτές τις κυκλοφορίες που υπήρχαν τη δεκαετία του 70, του 80 ακόμη και τώρα. Πάντως αντέχεται, δηλαδή και η ποιότητα της εφημερίδας, ο αγώνας που δίνεται καθημερινά βελτιώνεται. Δηλαδή είναι μια εφημερίδα που έχει κάνει πολύ έτσι, σημαντική βελτίωση και στην εικόνα αλλά και στην ποιότητα που προσφέρει την αρθρογραφία, το ρεπορτάζ. Αντέχεται, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Έχει κλείσει μια εβδομάδα η κυβέρνηση. Θέλω να μου πεις καταρχάς πώς σου φάνηκε τα άδεια έδρανα της Νέας Δημοκρατίας που σχολιάζαμε πριν. Νομίζω ότι βλέπαν τον αγώνα πάγω Ολυμπιακό, Θα σε ρωτήσουμε και γι' αυτό μετά όμως, όχι τώρα. Για λέγε. Δεν νομίζω ότι ήταν σοβαρή πάντως κίνηση αυτή, εάν είναι αυτό που λέμε τώρα και δεν ήταν τίποτα άλλο. Ναι. Δεν αποκρύπτει τίποτα άλλο, δεν το ξέρω. Αλλά το να επιλέξεις σε προγραμματικές δηλώσεις, δεν λέω τώρα ήταν μια κλασικού τύπου συνεδρίαση, ήταν οι προγραμματικές δηλώσεις μιας νέας κυβέρνησης, μίλαγε ο Πρωθυπουργός και εξ υποχρεώσεως έπρεπε να είσαι εκεί. Έτσι, και την ίδια ώρα που οι μισοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλειπαν, ο επίτιμος πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν 97 ότι ήταν παρόν. Κάτι δείχνει. Ο κ. Μητσοτάκης εκλέθηκε πρώτη φορά βουλευτής το 1946. Μάλιστα. Ναι, δηλαδή, παλιός κοινοβουλευτικός εκτιμά τη Βουλή, κάτι που δεν προέκυψε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ο κ. Σαμαράς πέρναγε αραιά και πού από την Βουλή, δεν πήγε ποτέ να απαντήσει σε ερώτηση. Ελπίζω ο νέος πρωθυπουργός να συμπεριφερθεί με διαφορετικό τρόπο πέραν τους θεσμούς, να συνεδριάζει κανονικά το Υπουργικό Συμβούλιο, να πηγαίνει ο ίδιος στη Βουλή, να απαντάει σε ερωτήσεις των που δέχεται ως πρωθυπουργός, να συναντιέται με τους πολιτικούς αρχηγούς όταν κρίνει απαραίτητο και χρήσιμο. Δηλαδή πράγματα φυσιολογικά για μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Για μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τάσο, όλα αυτά που έβαλες ότι θα πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός, πιστεύεις έχεις κάποια δείγματα ότι θα βάλει κάποια πράγματα σε σειρά? Νομίζω ότι ναι, γιατί ακριβώς ένα μεγάλο μέρος της κριτικής του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην προηγούμενη κυβέρνηση, στην προηγούμενη φάση, ήταν ο τρόπος λειτουργίας των θεσμών. Συχνά έκανε καταγγελίες για κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ότι ο Πρωθυπουργός αρνιόταν να συζητήσει στη Βουλή. Δεν συνεδρίαζε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ήταν εκπληκτικό. Τα δύο τελευταία χρόνια το Υπουργικό Συμβούλιο της προηγούμενης κυβέρνησης συνεδρίασε δύο φορές. Μία στην πανηγυρική πρώτη και μία στην τελευταία. Μάλιστα. Δηλαδή ενδιάμεσα αποφασίζανε είτε δια της περιφοράς, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω συνάξεων στις οποίες συμμετείχαν σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, που ήταν μία αιρετή. Δεν είχαν εκλεγεί από πουθενά. Ορισμένοι εξ αυτών, βέβαια. Ακούω συνεχώς τον Πρωθυπουργό να δηλώνει αισιόδοξος. Τον άκουσα και χθες στις προγραμματικές δηλώσεις και σήμερα στις δηλώσεις που έκανε στην καγκελαρία στη Βιέννη. Να δηλώνει αισιόδοξος ότι θα επιτευχθεί μια υποφελής συμφωνία και για τις δύο πλευρές. Ωστόσο, 28 Φεβρουαρίου ο χρόνος τελειώνει. Πόσο πιστεύεις εφικτό, πιθανό είναι πράγματι να δικαιωθεί σε όσα λέει ο κ. Τσίπρας? Και αν συμμερίζεσαι την αισιοδοξία του, θα έλεγα εγώ. Είναι αισιόδοξος γιατί πρέπει να είναι αισιόδοξος.
Φαντάζει να έβγαινε και να έλεγε ότι δεν είναι αισιόδοξος ή τα πράγματα είναι δύσκολα και δεν βλέπω συμφωνία, θα προετοιμάζει να το κλείνει για τη σύγκρουση. Στην περίπτωση που η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, θα θελήσει ο κύριος Τσίπρας και ο καθένας τη θέση του 8 θα επιχειρούσε να κάνει, να μην εμφανιστεί ότι αυτός είναι υπεύθυνος για τη σύγκρουση. Αλλά ότι η ευθύνη ανοίξει στην άλλη πλευρά. Βέβαια τα πράγματα είναι δύσκολα. Έτσι, να μην κρυβόμαστε στο δωρεό μας. Και οι δύο πλευρές έχουν κόκκινες γραμμές. Και χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση τώρα, παρότι είναι πολύ χρησιμοποιημένη και κακό χρησιμοποιημένη, τις οποίες δεν μπορούν να υπερβούν ακινδύνους. Δηλαδή η Γερμανία δεν μπορεί να δεχτεί μια συμφωνία από την οποία θα προκύπτει ομολογία αποτυχίας, συνολικής αποτυχίας της προηγούμενης κατάστασης. Είναι η ηγεμονική δύναμη που μπορεί να τραυματιστεί. Και από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να δεχτεί μια συμφωνία την οποία δεν είχε δεχτεί ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό πήγαμε σε εκλογές. Το θέμα είναι να βρεθεί μια συμφωνία που δεν θα υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Και οι μεν και οι δε θα είναι και κερδισμένοι και χαμένοι. Να βρεθεί μια συμφωνία που θα μπορούν και οι δύο πλευρές να παρουσιάσουν στα ακροατήριά τους, όχι ως τρία με ως νίκη παστέλος. Ακριβώς. Αλλά ως ένα συμβιβασμό εποφελήτη για τις δύο πλευρές. Έτσι. Γι' αυτό συζητάμε. Ναι. Τάσο, βλέπεις κάποιες κινήσεις που πρέπει να κάνει η ελληνική πλευρά για να πάει προς αυτή την κατεύθυνση? Νομίζω ότι αυτό που σκέφτω, η καλύτερη λύση για την ελληνική πλευρά θα ήταν να γίνει δεκτή η πρότασή της. Βέβαια, χρειάζεται μια πρώτη κίνηση από τη δική της πλευρά. Να ζητήσει παράταση του προγράμματος. Ή υποτιμητή διαβεβαίωση ότι αυτό δεν θα περιλαμβάνει την υλοποίηση των προαπαιτούμενων. Μέχρι τον Ιούνιο. Και τον Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο. Και τον Μάιο-Ιούνιο θα καταθέσει το πλήρες πρόγραμμα, το οποίο θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα που είναι τώρα στα τελειώματα ή στην εξέλιξη. Κάτι τέτοιο λες, θα ξεμπλόκαρετε. Αυτό θα μπορούσε να είναι, Τάσο, αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα συμβιβασμός. Δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση να κάνει πίσω και να ζητήσει την παράταση του μνημονίου και η Ευρώπη να κάνει πίσω, μη θέτοντας προαπαιτούμενα και. Και ταυτόχρονα η ελληνική κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι θα έχει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Έτσι. Δεν θα ξεφύγουν τα ελλείμματα. Ναι. Και ότι θα κάνει κάποιες πρώτες προσπάθειες για να ελέγξει την προδιαφυγή και την φορολογική. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πακέτο το οποίο θα μπορούσε να αφήσει. Ναι, απλώς όμως υπάρχει κενό και για το 2015 που θα πρέπει να καλυφθεί με κάποιο τρόπο και εκεί ίσως είναι η δυσκολία. Έτσι. Να βρεθεί κοινό στόχο. Πόσο... Θα του ζητήσουν μέτρα και για το 2015. Πόσο βλέπεις τώρα. Αν υπάρξει καλή διάθεση για τις δύο πλευρές, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ελπίζω να υπάρξει καλή διάθεση για τις δύο πλευρές. Ναι, μπορεί να βρεθεί μια συμφωνία. Μακάρι. Τώρα, τι μηνύματα εισπράτεται στην εφημερίδα από την κοινωνία, από τον κόσμο, από τους αναγνώστες? Εμείς εδώ λέγαμε με τον Νίκο ότι βλέπεις στον δρόμο ανθρώπους, ανεξάρτητα τι έχουν ψηφίσει, να λένε ότι αισθάνονται καλύτερα, ότι είναι πιο αισιόδοξοι, ότι καλά τα λέει ο Πρωθυπουργός και να δούμε πού θα το πάει. Στην εφημερίδα το εισπράτεται αυτό από τους αναγνώστες? Δύο πράγματα εισπράττουμε. Να μην κάνει την κολοτούμπα, περιμένουν διάφοροι. Και το δεύτερο, εάν χρειαστεί να κάνει συμβασμούς, να μην το κρύψει. Ναι. Δηλαδή να μην παρουσιάσει, ξέρεις, ναι. Και τη συμβασμή δεν υπάρχουν. Ναι, προφανώς. Να μην βαφτίσει το μνημόνιο στο συμβόλαιο, ναι. Μπράβο, να μην βαφτίσει το κρέας ψάρι και έτσι. Αυτό που κάνουν συνήθως οι κυβερνήσεις όταν δεν θέλουν να παραδεχτούν την αλήθεια. Και πιστεύω ότι ο κόσμος είναι έτοιμος να δεχτεί την αλήθεια αν του υποθεί με καθαρό τρόπο. Ναι. Τάσο, αυτές τις κινητοποιήσεις που βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη για τη στήριξη της κυβέρνησης, πώς τις βλέπεις? Θεωρείς ότι δίνουν καλή εικόνα, βοηθάνε την κυβέρνηση στην διαπραγμάτευση με την Ευρώπη? Νομίζω ότι βοηθάνε ποια είναι. Βοηθάνε την κυβέρνηση, γιατί μπορεί αυτό να το χρησιμοποιήσει στις διαπραγματεύσεις, ότι δεν είναι μόνο εγώ, είναι και ένας κόσμος που με πιέζει και απαιτεί να με κάνω πίσω. Είδαμε σήμερα μια πολύ ωραία εικόνα στην Αυστρία, στη χιονισμένη Βιέννη, κόσμο να περιμένει τον Αλέξη Τσίπρα έξω από την καγκελαρία που είχε συνάντηση με τον αυστριακό ομολογό του. Γενικά και στην Ευρώπη αρχίζει να μπαίνει μια τέτοια συζήτηση, μια τέτοια διαδικασία στήριξης της Ελλάδος από τον απλό Ευρωπαίο πολίτη. Ότι ο κύριος Σόιμπλε δύο φορές τις τελευταίες μέρες
αισθάνθηκε την ανάγκη να δηλώσει ότι αυτά που ακούγονται περί γερμανικής Ευρώπης είναι ανοησίες. Και δεν ακούγονται πια μόνο στην Ελλάδα. Ακούγονται παντού, βέβαια. Και από όλο τον κόσμο. Δηλαδή ότι αυτό το μοντέλο που φτιάχνεται, αυτό το κοστομάκι που μας ετοιμάζεται, δεν είναι αυτό που είχαμε οραματιστεί. Είχαμε μιλήσει, μιλούσαμε για Ευρωπαϊκή Γερμανία και όχι για Γερμανική Ευρώπη. Και αυτό θέλει να προλάβει ο κ. Σόιμπλε, αλλά για να το προλάβει αυτό, πρέπει να ρίξει και λίγο νερό στο κρασί, δεν είναι. Έτσι μπορεί να είσαι στην ίδια άκαμπτη λογική βρέξιωση. Τώρα θα σας πειράξω λίγο εσάς τους δύο. Είναι η Γερμανία, συμπεριφέρεται λίγο σαν τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Γιατί έτσι, φιλαράκι. Εντάξει. Δεν αφήνει κανένα να σηκώσει κεφάλι τώρα. Δεν έχουμε βοηθήσει εμείς κανένα να πάρει παίχτες να κάνει ομάδα, να φτιάξει ομάδα. Ναι, αλλά εντάξει, άμα βγαίνει συνέχεια στο Champions League έχεις. Φταίω εγώ, πάω, πάω και χάνει από τον Όφη. Τάσο, τι λες. Έχει πλεονέκτημα, γιατί άμα βγαίνει τώρα τα τελευταία 20 χρόνια, βγαίνει συνεχώς στο Champions League και παίρνει 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Έχει μια οικονομική δυνατότητα και έχει ένα και προέδρου που έχουν λεφτά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και έχει τα ευρωπαϊκά χρήματα, θα κάνει καλύτερε μεταγραφέ, θα έχει καλύτερε προσβάσει στου μηχανισμού και τη Ευρώπη και αλήθεια. Στο εσωτερικό. Παίζει και καλά, εγώ δεν λέω. Παίζει και καλά. Ναι, μερικές φορές. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Ναι, σωστό δεν είναι. Είναι συγγενή στην Ιταλία ο Γιουβέντους. Έτσι ακριβώς. Μετακινούσαν τις γραμμές για να αποδείξουν ότι δεν είναι offside. Σωστό. Να σε ρωτήσω κάτι, να επανέλθουμε λίγο έτσι στα προγραμματικά χθες. Αυτά που αφορούν το δικό μας το συνάφι, το κλάδο το δικό μας, πώς τα είδες, την ΕΡΤ από μηδενική βάση, το θέμα που της... Αυτό ξέρω είναι ότι μέσα στις επόμενες 20 μέρες ο κ. Βόλτας θα καταθέσει σχέδιο νόμου για την ΕΡΤ. Ναι. Μόνο για την ΕΡΤ. Αχα. Και στο δεύτερο, και σε δεύτερο στάδιο ένα σχέδιο νόμου που θα αφορά όλη το ράδιο στο τηλεοπτικό τοπίο. Ναι. Άρα το πρώτο μέρημα θα είναι από μηδενική βάση. Αυτό που λες για το... Από μηδενική βάση σημαίνει αυτό ότι θα σημαίνει. Θα εξεταστεί κατά πόσο θα επαναπροσληφθούν αυτοί που απολύθηκαν. Δεν ξέρω ακριβώς. Αυτό που υποψιάζομαι είναι θα κάνουν αιτήσεις και θα υπάρχει μια επιτροπή αξιολόγηση προφανώς. Μάλιστα. Φαντάζομαι. Αυτό δεν είναι, ναι. Δεν είναι επίσημη κυβερνητική ενημέρωση. Αλλά το φαντάζομαι. Δηλαδή για να πάρουμε το προηγούμενο μοντέλο. Δεν ήταν υπερασπίσιμο, δεν είναι. Όχι βέβαια. Προφανώς. Λέγαμε ότι ναι. Εγώ δεν μπορεί να επιστρέψει εκείνο το μοντέλο. Σωστό. Και το, είπε... και το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες σε όλους τους τόνους, όχι μόνο για την ΕΡΤ, ότι διαφωνεί η κυβέρνηση και θα το αλλάξει με τον τρόπο που χρησιμοποιούσαν το δημόσιο και το κράτος τα προηγούμενα χρόνια. Μακάρι δηλαδή να το κάνει αυτό, γιατί. Μακάρι να το πραγματικά... κάνει. Ξέρεις, οι εξουσίες πάντα έχουν την τάση να θέλουν να ελέγξουν την ενημέρωση ή όποιο κομμάτι μπορούν να το ελέγξουν. Βέβαια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Απλά το θέμα είναι ότι ίσως να είναι η ευκαιρία τώρα για κάποια πράγματα που όπως είπες, χρησιμοποίησες την φράση για άλλο θέμα, να γίνουμε κανονική ευρωπαϊκή χώρα τουλάχιστον σε ένα από αυτά όπως είναι το θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, ακριβώς. Ας πούμε στην Ιταλία που υπήρχε ο Μπερλουσκόνη, η ΡΑΗ κατάφερε με κόστος να κρατήσει την αντικειμενικότητά της και την ανεξαρτησία της. Και δεν... το BBC στην και το BBC. Βέβαια, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Βέβαια, και το BBC. Μάλιστα, λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα χαρούμε να σε έχουμε πάλι στην παρέα μας. Καλή δουλειά. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Τάσος Παπάς. Πάντα ευχαριστή κουβέντα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που... Και Ολυμπιακός. Φανατικός. Εγώ θέλω να σου πω ότι έχω μπουχτίσει κυριολεκτικά. Να βλέπεις μπάλα. Όχι, το αντίθετο. Με τις πολιτικές κουβέντες. Αφού είναι το ρεπορτάζ. Έχω... Δηλαδή, κοίτα τι έχω μπροστά μου. Το φως. Το πρώτο μου μαγαζί. Εδώ έβγαλα το πρώτο μου ημεροκαμάτο. Τι ρεπορτάζ έκανες, Αθηναϊκά. Αθηναϊκά, ε. Ναι. Πετράλο, έχεις γράψει καμιά φορά. Δεν θυμάμαι τώρα. Μιλάμε τώρα για 20 χρόνια πίσω. Μα τι θυμάσαι τότε, ρε παιδί. 20 χρόνια πίσω. Λοιπόν. Αλλά πήγαινε σε διάφορες αλάνες. Το Σαββατοκύριακο πέρναγε με 4-5 μήνες. Ωραίο. Και εγώ αθηναϊκά ξεκίνησα στο φύλαθλο. Μεγάλο σχολείο. Στο φύλαθλο ξεκίνησα, έκανα στην αρχή εργοστασιακό ρεπορτάζ. Έτρεχα στη Μαγούλα σε κάτι μάτσα, έπαιζε ΔΕΗ εναντίον Όμο και τέτοια πράγματα. Και μετά έκανα αθηναϊκά. Ξέρεις, θεωρώ ότι είμαι τυχερός που πρόλαβα αυτό το κλίμα στις εφημερίδες. Τότε στο φως υπήρχαν τα μεγάλα κεφάλια που δεν τους ναι, τολμούσαν να τους κοιτάξεις. Και γράφανε όλοι
σε κάτι φύλλα Α4, κάτι σαν λαδόκολλες ήταν. Ναι, ήταν τα σωμόντια, τα θυμάσαι, είναι θρυλικά χαρτιά. Λοιπόν, και ό,τι θέλεις να είναι με πιο έντονα γράμματα, το υπογράμμιζες. Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί έχει βγει η φράση υπογράμμισε. Ναι, 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 βέβαια. Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, τρομερές. Λοιπόν, λίγο μπαλίτσα, λοιπόν, να σε βγάλουμε λίγο από τα πολιτικά. Λοιπόν, 23η αγωνιστική χθες, το ντέρμπι έληξε 0-0. Ήμουν καλύτερος όμως. Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Νομίζω ότι ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Είχαμε βέβαια τα θλιβερά γεγονότα πριν από την έναρξη του αγώνα, κανένα δίωρο. Επισόδια πάλι. Δεν θα είναι ηλικιωμένο. Έχει γίνει ρουτίνα δηλαδή. Ναι. Μέσα στο παιχνίδι δεν γίνανε ιδιαίτερα πράγματα παρά μόνο ένα αντικείμενο που έπεσε στο Τζόρι. Τζόρι Ντομίγκες. Κοίταξε. Το έχουμε πει, η βλακεία είναι ανίκητη. Ναι, είναι ανίκητη. Και δεν έχει χρώμα. Δεν έχει. Προφανώς δεν έχει χρώμα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 τον Πανετολικό. Δύσκολα, Πανετολικός καλή ομάδα και πέρασε δεύτερος και έχει τώρα 6 βαθμούς διαφορά, 55 έχει ο Ολυμπιακός, 49 έχει ο Παναθηναϊκός και σε 2 εβδομάδες παίζει τη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, εντάξει, αποκτά ένα ενδιαφέρον. Όχι λες. Όχι, μπορεί, να, το ντέρμπι είναι ντέρμπι. Ποτέ δεν έχω πει ότι θα κατέβω να... Θα κατέβει η ομάδα να κερδίσει άνετα τον Παναθηναϊκό. Τα ντέρμπι είναι ντέρμπι. Λοιπόν, όπως πάμε να δούμε ένα βιντεάκι που έχω ετοιμάσει από το χθεσινό πρόγραμμα. Απλά να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το παιχνίδι Καλονί-Σκονταξάνθη. Δύο ομάδες παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Ναι, ευχάριστες εκπλήξεις της επαρχίας. Πάμε να δούμε το βιντεάκι και να το κουβεντιάσουμε. Ισόπαλο χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε στην Τούμπα το ντέρμπι κορυφής της 23ης αγωνιστικής Super League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ο αγώνας είχε λίγες καλές φάσεις και οι δύο ομάδες πρόσεξαν περισσότερο τις άμυνές τους. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν τους 55 βαθμούς διατηρώντας την απόσταση 8 βαθμών από το δικέφαλο του Βορρά που έχει 47, αλλά έπεσε στην τρίτη θέση. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να έχει καλύτερη κατοχή μπάλας από εμάς. Εμείς είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο δύο πολύ καλές φάσεις. Θα μπορούσαμε να προηγηθούμε, αλλά είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και είμαι ευχαριστημένος από αυτό που έγινε. Οπότε, μια opinião, perdemos 2 pontos aqui. Στο δεύτερο ημίχρονο να παίξαμε με καλύτερη ποιότητα. Ήμασταν καλύτερη ομάδα. Κάναμε επιθέσεις και θα μπορούσαμε και διεκδικήσαμε τη νίκη. Και κατά τη γνώμη του, σήμερα χάσαμε 2 βαθμούς εδώ. 2 ώρες πριν την έναρξη του ντέρμπι στην Τούμπα σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια. Παδί του ΠΑΟΚ επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις με πέτρες και βεγγαλικά για να απαντήσουν οι δυνάμεις των ΜΑΤ με χρήση χημικών. Για μισή ώρα έξω από το γήπεδο επικρατούσε πανικός, ενώ τα χημικά δημιούργησαν πρόβλημα στους φυλάτες που ήταν μέσα στο γήπεδο. Μετά από λίγη ώρα η ένταση εκτονώθηκε. Για τα επεισόδια η αστυνομία συνέλαβε 7 άτομα. Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με γκολ του Πέτρικ νίκησε 1-0 στη Λεωφόρο τον Πανετολικό και έφτασε στους 49 βαθμούς, μειώνοντας σε 6 τη διαφορά που τον χωρίζει από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Σημαντική νίκη πέτυχε χθες ο Πλατανιάς με 2-0 επί του Πανθρακικού, ενώ στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος και Κέρκυρα αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Λοιπόν, αυτή ήταν η 23η αγωνιστική. Επαναλαμβάνω, ολοκληρώνεται σήμερα Καλονί, με το ματς Καλονί Σκονταξάνθη. Να πω μια κουβέντα, γιατί η χθεσινή ημέρα δεν είναι τυχαία για όλους όσους υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό και νομίζω και όλους όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Ήταν η θλιβερή επέτειος από τα τραγικά γεγονότα της Θύρας 7. Κάθε χρόνο τιμούμε αυτά τα παιδιά. Και είναι και ένας φίλος της ΑΕΚ μας. Ναι, βέβαια. Είναι και βέβαια, και μάλιστα. Μπράβο στην ΑΕΚ που επίσημα έστειλε Στεφάνη στο ετήσιο μνημόσυνο. Στέλνει κάθε χρόνο νομίζω. Κάθε χρόνο. Ναι, ναι. Βέβαια, κοίταξε, αυτό είναι τώρα, το έλεγα και στο ραδιόφωνο προχθές. Αυτή είναι η έλλειψη παιδείας και ποδοσφαιρικής κουλτούρας στην Ελλάδα. Πρόσεξε να δεις. Η Super League έπρεπε αυτό το γεγονός, όπως και το γεγονός με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Που είχαν σκοτωθεί στην εθνική ομάδα. Έστειλε ο Ολυμπιακός επίσης. Το ξέρω, το ξέρω. Στεφάνη. Λοιπόν, θα έπρεπε αυτές τις μέρες η Super League, η ΕΠΟ, να τις έχει στο καλεντάρι της και να είναι μέρα μνήμης για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο για το. Για αυτό. Απορία, δεν το ξέρω. Στην Αγγλία για το Χίλσμπορος συμβαίνει. Βεβαίως. Επίσης η Ομοσπονδία. Δεν καταλαβαίνω. Την Κυριακή ήταν η ημερομηνία μνήμης της Θύρας 7. Το Σάββατο, την Παρασκευή, 6 του μηνός, ήταν το δυστύχημα στο Μόναχο για τη Manchester United. Λοιπόν, οι ομάδες κρατάνε ενός λεπτού σιγή στο γήπεδο που παίζει η ομάδα, φοράνε μαύρα περιβραχιόνια. Θα μου πεις, μα το τυπικό. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο, αφού να φέρεις να ζωντανεύσεις τους νεκρούς, δεν γίνεται. Λοιπόν, και πραγματικά, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ,
ήταν μια πριν 4 ή 5 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, που η ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου έπεσε σε ντέρμπι Manchester United Manchester City. Και μάλιστα τότε η United φόρεσε και τις εμφανίσεις που φόραγε η ομάδα εκείνη. Λοιπόν, όπως ξέρεις, στα αγγλικά γήπεδα πάνε φιλοξενούμενοι, ναι, δεν υπάρχει απαγόρευση, ναι, και μάλιστα πάνε πολλοί. Δηλαδή, ναι, στο Old Trafford, ας πούμε, πάνε οπαδοί περίπου 2.500 με 2.000 κόσμο. Λοιπόν, η Manchester City, η οποία είχε και αυτή κατά τραγική σύμπτωση, όπως και η ΑΕΚ, είχε νεκρό στο Μόναχο. Ένας δημοσιογράφος ήταν παλιός τερματοφύλακας εθνικής Αγγλίας και της Manchester City, μεγάλος τερματοφύλακας. Η Manchester City λοιπόν έστειλε σε όλους τους οπαδούς της City που θα πηγαίναν στο Old Trafford γράμμα με το οποίο τους υπενθύμιζε ότι η μέρα είναι σημαντική για τη United κατά τα άλλο, και ότι επειδή εκεί οι κάμερες καταγράφουν και είναι σοβαρές και οι κάμερες και αυτοί που τις χειρίζονται, είπαν ότι όποιος καταγραφεί με απρεπείς χαρακτηρισμούς θα χάσει διαβίου το δικαίωμα. Έτσι θα έπρεπε να συμβαίνει. Μιλάμε για αυτονόητα πράγματα. Εμείς ακούμε εδώ κατά στη ροή ο παδού άλλων ομάδων να βρίζουν τους νεκρούς του Ολυμπιακού. Έτσι ακριβώς. Μου λέει ο Νίκος Οσκαρής ότι σήμερα είναι και η μέρα μνήμης του Κατσούρη, του, που χάθηκε, που έχασε τη ζωή του, ο παίχτης του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο. Είναι, ξέρεις, σε αυτά δείχνεις τον πολιτισμό και την παιδεία σου. Και κυρίως, το πιο σημαντικό, δείχνεις ποιο είναι το πιο σημαντικό. Η ζωή που χάθηκε ή το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν μπορεί να βάζεις το ποδόσφαιρο πάνω από μια ζωή ή πολλές ζωές. Χάθηκα και άδικα. Ναι. Δηλαδή, καμία ζωή στο γήπεδο δεν έχει χαθεί. Έτσι, δικαιολογημένα. Καμία. Προφανώς. Και έχουν χαθεί δυστυχώς πολλές. Έτσι. Και το ζήτημα είναι το εξής, ότι ας πούμε για τη θύρα 7 που λέμε τώρα. Η θύρα 7 ήταν ένα γεγονός το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε κάθε γήπεδο. Γιατί έτσι όπως ήταν τα γήπεδα παλαιότερα, κακής ποιότητος και κακοφτιαγμένα. Και το εξοργιστικό είναι ότι ποτέ δεν τιμωρήθηκε μισός άνθρωπος. Κανένας. Από αυτούς που δεν φρόντισαν να ανοίξουν την θύρα 7. Ναι, η δίκη αυτή πραγματικά είναι απορίας άξιο. Γιατί είναι ένα τραγικό σφάλμα. Ήταν τότε τα τουρνικέ, τα πρόλαβες εσύ. Ναι, βέβαια. Πώς δεν τα πρόλαβα. Ήταν τα τουρνικέ που βγαίνανε μετά για να φύγει ο κόσμος στο τέλος του αγώνα. Και κάποιος είναι εγκληματική αμέλεια. Εγώ δεν λέω ότι το έκανε κάποιος επίτηδες. Προς Θεού το έκανε. Προφανώς το έκανε. Αλλά είναι εγκληματική αμέλεια. Έτσι, έτσι, έτσι. Εγκληματική αμέλεια. Αλλά πέρα από αυτό, πραγματικά νομίζω ότι. Λοιπόν, την Τετάρτη, ας αλλάξουμε κλίμα. Ναι. Έχουμε κύπελο. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πρώτο μάτς, Και είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ, Ηρακλής Πανιώνιος. Εντάξει, Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι το μάτς. Ναι. Μεγάλο μάτς. Μεγάλο μάτς και εγώ μια κουβέντα θα πω. Ελπίζω όλα όσα λέμε τώρα να μην είναι λεπτομέρειες μεθαύριο. Γιατί... Να τελειώσει το μάτς δηλαδή. Δεν νομίζω να μην... Να αρχίσει, να τελειώσει, να είναι ωραίο μάτς. Γιατί να μην τελειώσει. Α, εννοείς. Επειδή το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ναι. Κοίταξε. Ένα ακόμα πρόβλημα που έχουμε εμείς ως Έλληνες είναι η διαχείριση του θυμού. Ναι. Η διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Πραγματικά από ένα σημείο και μετά, ναι. Προφανώς και είναι μεγάλο μάτς και η ΑΕΚ θέλει να νικήσει, να προκριθεί γιατί έχει βρεθεί στη Β' Εθνική. Να κερδίσει ο καλύτερος. Ναι, όχι, λέω άλλο. Για ποιο λόγο να μην γίνει normal το μάτς και να νικήσει ο καλύτερος. Ναι. Ο τυχερότερος, γιατί στο ποδόσφαιρο παίζει. Γιατί έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν να μην συμβαίνει αυτό, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, εχθές έχασες από την West Ham. Δεν έχασα, ισοφάρισα. Α, ναι. Πού είσαι, στο 1-0 το άφησες. Αχ, τάφησα στο 1-0. 0 πρωτοτέλεσμα. Και πάλι γκέλα. Και πάλι γκέλα. Τι γκέλα, 1-1 εκτός έδρας. Τέταρτος είμαι. Σταθερά, τρίτος. Τρίτος, σταθερά είμαι. Και εσύ ήρθες 0-0 με την Everton. Ντέρμπι. Τοπικό. Τι ντέρμπι, μωρέ. Τοπικό. Λοιπόν, ναι, τρίτος, σταθερά. Εντάξει, αφού εγώ φτιάχνω ακόμα τη δεν έχει. Εγώ άσχη. Ισοπαίδωση. Λοιπόν, τελειώσαμε. Φτάσαμε στο τέλος. Νίκος Αρμένης, Μάκης Διώγος. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να είστε καλά. Στα Έδρανα και Σκερκίδες την ερχόμενη Δευτέρα. Σταθερά εδώ. Με εξελίξεις, γιατί θα έχουμε όλη την εβδομάδα. Είναι αυτή η εβδομάδα φωτιά. Θα τρέξει και η άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα. Βλέπετε και τους
Όσους εδώ μας βοηθάνε, Νίκος Χαρίς, Στάθης Σαμίδης, Σεραφείμ Παπάς και Θάνος Νικολαίδης. Είναι τα παιδιά που βοηθάνε και μας βλέπετε. Λοιπόν, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Καλό απόγευμα. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το